Εύχομαι σε όλους τους πατριώτες, υπηρώτες, υπηρώτησες, νέους, μεγαλύτερους, στους ξενιτεμένους, στις ξενιτεμένες, καλό Πάσχα. Ανάσταση, να ξελευθερωθούμε, να μπορέσουμε να απαλλαχθούμε από αυτό που ένα χρόνο τώρα ταλαιπωρεί όλο τον κόσμο και τη χώρα μας, να βγούμε υγιείς και ταυτόχρονα αυτή η ταλαιπωρία που μας δέρνει, που υφιστάμεθα ένα χρόνο τώρα, να αποτελέσει αφορμή ώστε να ξανασκεφτούμε τα βασικά πράγματα που αφορούν τη ζωή μας, που αφορούν τις προτεραιότητές μας, που αφορούν τον τρόπο που ζούμε, που αφορούν τη σχέση μας με τους συνανθρώπους, που αφορούν τους φτωχούς ανθρώπους, τους αδύναμους, τις σχέσεις μας με τους ανθρώπους που είναι μόνοι τους στη ζωή, τους ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν. Αυτό είναι το Πάσχα. Το Πάσχα το Ορθόδοξο, το Πάσχα της Άνοιξης, το Πάσχα της εσωτερικής καταβήθησης, το Πάσχα του πόνου, αλλά και της λύτρωσης. Θα μπορέσουμε όλοι μαζί, αν αποκτήσουμε αυτή την συλλογική φωνή, τη συνείδηση, ότι είναι η υπόθεση όλων μας να ξαναφτιάξουμε αυτόν τον τόπο που να ανήκει και που να ενδιαφέρεται για όλους, τότε θα σημαίνει ότι κάτι έχει μείνει από αυτόν τον πόνο. Είναι πάλι ένα Πάσχα το οποίο συνοδεύεται από την επιφύλαξη, από την απομόνωση, από τον εγκλεισμό. Βεβαίως είναι σε όλους μας διάχυτη η επιθυμία, μας λείπει η αγκαλιά, θέλουμε και επιθυμούμε να βρεθούμε με τους ανθρώπους μας, να δούμε γελαστά πρόσωπα, όμως θα πρέπει να προστατεύσουμε την υγεία μας, το υπέρτατο αγαθόν, και μαζί με όλους να έχουμε τη χαρά να ξαναβρεθούμε με καλύτερες συνθήκες. Σε όλους λοιπόν, καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση, συμμετοχή σε αυτή την γιορτή και ένας αναστοχασμός, να σκεφτούμε δηλαδή ποιοι είμαστε, από πού ερχόμαστε, πού πάμε, και να έχουμε ανοιχτή την ψυχή και την αγάπη μας σε όλους τους ανθρώπους. Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα, καλή Λαμπρή, και να ξανανταμώσουμε τα πανηγύρια. Πως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν.